Claudio Vieira de Oliveira δίνει μαθήματα ζωής, ειδικά σε όλους όσους δεν νιώθουν και τόσο άνετα επειδή έχουν μερικά κιλά επιπλέον ή η εμφάνισή τους δεν θυμίζει μοντέλο. Τα πόδια του είναι παραμορφωμένα και έχουν σχεδόν το ίδιο μήκος με τα χέρια του, δεν μπορεί να περπατήσει ούτε να χρησιμοποιήσει τα άνω άκρα του. Παράλληλα, γεννήθηκε με το κεφάλι του ανάποδα και βλέπει τον κόσμο πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ήταν πριν από 37 χρόνια όταν μια νεαρή γυναίκα πήγε να γεννήσει σε νοσοκομείο της περιοχής Μόντε Σάντο στη Βραζιλία. Μετά το τέλος του τοκετού, οι γιατροί διαπίστωσαν έκπληκτοι πως το μωρό είχε ανάποδα το κεφάλι του και ανέπνεε με δυσκολία. Σοκαρισμένοι από το θέαμα, είπαν στη μητέρα του πως δεν θα ζήσει, ενώ δεν δίστασαν να της πούν να μην το ταΐζει για να πεθάνει από την πείνα. «Το μωρό θα πεθάνει», μου έλεγαν όλοι. «Μην το ταΐσεις. Δεν έχει νόημα αφού είναι ήδη νεκρό», δήλωσε η μητέρα του Κλαούντιο, που είναι πλέον περήφανη για την επιλογή της να μεγαλώσει το γιο της. Η νεαρή τότε επέλεξε να μην ακούσει κανέναν ούτε τους γιατρούς και να δώσει την ψυχή της στο μωρό που γεννήθηκε με αυτή τη σπάνια πάθηση. Ωστόσο, παρά τα ιατρικά προγνωστικά, ο 37χρονος σήμερα Βραζιλιάνος από το Μόντε Σάντο έχει καταφέρει να γίνει πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντάς τους μέσα από τα συνέδρια στα οποία συμμετέχει δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν. Τα κάτω άκρα του Κλαούντιο ήταν τόσο παραμορφωμένα που δεν μπορούσε να καθίσει σε αναπηρικό καροτσάκι. Όλα έμοιαζαν προδιαγεγραμμένα με ένα μέλλον όπου η μητέρα του θα έκανε για όλη της τη ζωή την νοσοκόμα. Όμως η ψυχική δύναμη δεν έχει καμία σχέση με τις σωματικές ικανότητες και σήμερα πια στα 37 του χρόνια ο Κλαούντιο είναι απολύτως ανεξάρτητος. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του απολύτως φυσιολογικό, ενώ σε συνέντευξή του αποκάλυψε πως από μικρό παιδί του άρεσε να δουλεύει και να κάνει πράγματα επειδή δεν ήθελε να εξαρτάται από κανέναν. Ο Κλαούντιο μπορεί μόνος του να ανοίγει την τηλεόραση, να μιλά στο κινητό, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να γράφει, ενώ με τα ειδικά παπούτσια που παραγγέλνει μπορεί και κινείται άνετα χωρίς βοήθεια. Μάλιστα, το πάθος που έχει για τη ζωή του επέτρεψε να διαπρέψει το σχολείο και να σπουδάσει λογιστική σε πολιτιακό πανεπιστήμιο. Τώρα πλέον, όπως ήδη αναφέραμε, είναι πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δίνει συνέδρια στα οποία τους μιλάει, δίνοντάς τους δύναμη για να συνεχίσουν τη ζωή τους και να φτάσουν ψηλότερα και από έναν αρτιμελή αλλά τεμπέλη άνθρωπο.